Γεια σας παιδιά, Dragon, είμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Το σημερινό βίντεο προοριζόταν να είναι το face reveal βίντεο, αλλά κάτι έγινε και όπως βλέπετε δεν είναι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coin, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Λοιπόν, για όσο αναρωτιούνται τι έγινε, όπως βλέπετε έχει βγει η Team of the Year nominees. Και είπα, ποια καλύτερη στιγμή από το να βγάλω το βίντεο στην Team of the Year nominees, να έχω κάτι να δείξω, να έχω ένα ωραίο reaction, να έχω ωραία πραγματάκια. Έβγαλα το βίντεο, όλα εντάξει, πάνω κάτω έτοιμο να ανέβει και άρχισα και το κοιτάω, επειδή ως professional YouTuber δεν το πετάς έτσι. Το κοιτάς λίγο, το λες, ου, αυτό είναι καλό, αυτό λίγο πρέπει να το φτιάξω, Ναι, το κοίταξα, ήταν σκατά. Τα βίντεο με facecam μάλλον είναι κάτι που δεν θα δούμε, γιατί ήταν σκατά. Το λέω εγώ, δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτό εδώ με την Team of the Year nominee που κοίταξα, ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Το βίντεο ήταν άθλιο, δεν έχω δει τόσο κακή ποιότητα βίντεο, σπάνια βλέπω. Και αυτό φταίει κυρίως ότι δεν είναι καλή ποιότητα από τη facecam. Μπορώ να βελτιώσω την ποιότητα? Ναι, θα το κάνω. Μάλλον όχι. Γιατί? Επειδή θέλει λεφτά. Οπότε, άμα θέλετε facecam, δυστυχώς θα χρειάζεται να περάσει καιρός ώστε να μπορέσω να φτιάξω facecam σε καλή ποιότητα. Φυσικά θα προσπαθώ, αλλά δεν θα είναι σύντομα. Αυτό είναι το σίγουρο. Τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα, μπορεί και παραπάνω. Γιατί σας λέω, μπορεί να κάνω face reveal. Facecam στα βίντεο αποκλείεται, είναι άθλιο. Μπορεί να βάλω κανένα βίντεο όπως είπα, football challenges, αλλά facecam στα βίντεο αποκλείεται. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο το μοδε γέρνο μηνύς για να τελειώνουμε. Φυσικά τους έχω κοιτάξει ήδη, οπότε απλά μπορώ να πω τι γίνεται. Από εδώ, ο Μπονού, ο Κουρτουά, ο Μαρτίνες, ο Μαϊνιάν και ο Γιωρίς είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορείς να σκεφτείς ότι αξίζουν για τη μοδε γέρ. Οι άλλοι για εμένα είναι λίγο περίεργο, οπότε θα το ξεκινήσω λίγο να τους κάνω ranking. Ο Έντερσον από αυτούς είναι ο χειρότερος. Πώς είναι τώρα, αυτή είναι 10. Οπότε πάμε 10ος Έντερσον, 9ος Σέσνη. Όχι, εντάξει, θα βάλω 9ο τον Άλισον. Ναι, είμαι ειλικρινής, είναι σκατά ο Άλισον. 9ος ο Άλισον, 8ος ο Σέσνη. Βασικά αυτή είναι πάνω κάτω τα ίδια σκατά, τέλο πάντων. Και μετά πώς πάμε. 7ο θα βάλω τον Γκόμπελ, 6ο τον Τραπ. 5ο θα βάλω τον Μπονό, λόγω μόνο και μόνο το συλλογικό επίπεδο που δεν έκανε τίποτα. Μετά 4ο θα βάλω τον Μανιάν, 3ο τον Γιωρίς, 2ο τον Κουρτουά, ναι ξέρω, και 1ο τον Μαρτίνες. Για μένα έτσι είναι, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, ναι δεν ξέρω ποδόσφαιρο, πείτε τα ίδια που είπατε και στο προηγούμενο βίντεο που με βρίζατε όλοι επειδή δεν πήρα 11 νίκες. Okay, ούτε καν με ένιωσε, είχε λίγο πλάκα να πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτοί που μου λένε άκαλα μαλάκα έβγαλες Griezmann, 30k η κάρτα είναι, ok. Είναι 30k η κάρτα. Είναι 2 draft, ηρέμησε. Έβγαλα κόκκινο Griezmann, wow. Πες να μου μόνος που χαϊπαρίστηκε όντως από τον κόκκινο Griezmann. Δηλαδή είπαμε λίγο, εντάξει, όλα τα rewards να σκατά μέχρι και ο Griezmann. Και το άλλο, τι άλλο μου είπαν ενδιαφέρον, κάποιος μου ότι βρίζω πολύ. Ισχύει, ισχύει αυτό άγρια. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι, εμένα έτσι μου αρέσει να μιλάω, πιστεύω. Και οι βρυσίες υπάρχουν για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει μια λέξη χωρίς κάποιον λόγο. Και εμένα με βοηθάει να εκφράζομαι πιο εύκολα, πιο ζωντανά, πιο παραστατικά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εμένα έτσι με βολεύει να μιλάω. Τώρα, τι άλλο μου είχαν πει, α ναι, για ποιο λόγο κάνεις το YouTube αφού δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει το YouTube, μ' αρέσει το FIFA, δεν μ' αρέσουν τα Food Champions, υπάρχει διαφορά. Τώρα μπορεί να πεις μην κάνεις Food Champions. Αν δεν κάνω Food Champions και δεν θα έχω content για το YouTube που μ' αρέσει, και δεν θα μπορώ να παίξω FIFA επειδή δεν θα έχω καλές κάρτες. Οπότε αναγκαστικά τα δύο πράγματα που μου αρέσουν, FIFA, Food Champions, χρειάζονται το ένα. Όχι το Food Champions, FIFA και YouTube. Χρειάζονται τα Food Champions που δεν μου αρέσουν. Οπότε ούτως ή άλλως θα τα έπαιζα, με το YouTube είναι και λίγο καλύτερα, ίσα ίσα. Μην παραπονιέστε που γκρινιάζω, φίλε. Αναγκάζομαι να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει για αυτά που μου αρέσουν. Όπως με πολλοί αναγκάζονται να δουλεύουν 8 ώρα κάθε μέρα για να έχουν λεφτά να κάνουν αυτά που του αρέσει. Ναι, πάνω κάτω το ίδιο είναι, οπότε παρατήστε με. Και ο άλλος είπε, μπρο, για ποιο λόγο το κάνεις, δηλαδή, αφού δεν κερδίζεις τίποτα. Αν πιστεύετε όντως πως δεν κερδίζω τίποτα, δεν έχετε ιδιαίτερα εγκέφαλο. Το YouTube έχει κάτι που λέγεται monetize, οπότε βγάζεις λεφτά, οπότε κερδίζω κάτι, οπότε το αφήνουμε στη γωνία και συνεχίζουμε τα νομινήσεις επειδή έχω μιλήσει πολύ ώρα, αλλά ήθελα να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Εδώ τους κοίταξα όλους, οι μισοί από αυτούς δεν τους έχω δει να παίζουν τον τελευταίο χρόνο.
οπότε δεν έχω ιδιαίτερα κάτι να πω. Δεν θα τους κάνω rank όλους, απλά αυτό που θα πω είναι ότι για τους top έβαλα Hakimi δεξί back, Hernandez αριστερό back και μετά ήμουν Romero σίγουρα θα τον έβαζα το center back, μετά ανάμεσα σε Ruben Diaz και το Mori. Το βίντεο που θα ανέβαινε με τη facecam έχω μιλήσει αναλυτικά για όλους, οπότε αν πείτε γιατί δεν ανέφερες αυτόν, έπαιξε απίστευτα, ναι ξέρω. Πολλοί από εδώ έπαιξαν απίστευτα, δεν μπορώ να του αναφέρω όλου. Α πούμε, ο Guardiola σίγουρα πρέπει να γίνει ένα honorable mention τουλάχιστον. Δηλαδή, ότι πας έκανε πολλά πράγματα, έσκασε από το πουθενά το ένα το άλλο. Ο Μαρκίνο, α πούμε, είναι καλό επίση, αλλά εντάξει, είπαμε. Ο Βαντάικ, α πούμε, δεν είναι τίποτα, δεν ξέρω τι κάνει εδώ. Εντάξει, είναι top αμυντικό, αλλά για τη σεζόν που κάνει, άστο φίλε, δεν γίνεται αυτό. Μιλάμε για αυτή τη σεζόν. Οκ, okay, θα μιλήσουμε για. Εγώ δεν κοιτάω του παίκτε ω top επίπεδο, θέλω παίκτε που είναι πολύ καλοί. Αλλά και να κάνουν πολύ καλή σεζόν και για τον εαυτό τους κιόλας. Ο Van Dijk για τον εαυτό του δεν κάνει καλή σεζόν, οπότε για μένα δεν αξίζει το Move the Year. Εγώ προσωπικά θα βάλω Romero και Ruben Diaz. Αν και ο Tomori θα ήταν πολύ καλή επιλογή στη θέση του Ruben Diaz. Μετά, άμα πω ότι από εδώ δεν μου άρεσε τίποτα απολύτως, θα βάλω Bellingham μετά από πολλή σκέψη, πάρα πολλή σκέψη. Enzo Fernandez, ναι ξέρω τι θα πείτε, και Valverde, επειδή αυτοί μου αρέσουν. Τώρα, ποιο είναι ο καλό, δεν έχω ιδέα. Υπάρχουν πολλά εδώ. Υπάρχει ο Τσουαμένη που είναι κάπω καλό, όντω. Ο Ράις ήταν αρκετά καλό. Και ο Πέρισιτ. Ο Πελεγκρίνη πολύ μέτρη. Ο Πέτρι δεν μ' άρεσε καθόλου. Ο Μόντριτ είναι πάντα σε τέτοιο επίπεδο όπω και ο Κρό. Όπω και ο Κίμιχ. Αλλά φέτο δεν έκαναν κάτι το ιδιαίτερο, γι' αυτό δεν του θέλω τόσο. Ο Μόντριτ, α πούμε, θα μπορούσε να μπει πάρα πολύ άνετα στη θέση του Βαλβέρδε. Αλλά θέλω το Valverde επειδή τον πάω περισσότερο ως άτομο, οπότε μην με κατηγορήσετε. Δηλαδή δεν είναι ποιο είναι καλύτερο. Περισσότεροι Team of the Year πάνε και ψηφίζουν αυτού που πάνε ούτως ή άλλως. Ο Enzo πιστεύω για εμένα πρέπει να είναι. Δηλαδή η σεζόν που έκανε ήταν μια top στο World Cup πάντα. Και εγώ πιστεύω πρέπει να ψηφίσουμε κυρίως για το World Cup γιατί αυτό έχει hype. Και ρε φίλε, όταν έχει Team of the Year με World Cup, απλά ψήφισε για το World Cup. Γι' αυτό τον De Bruyne, ας πούμε, δεν μπορώ να τον βάλω και θα πάω Bellingham, Fernandez και Valverde. Και μετά εδώ ο Άμραμπατ επίσης θα μπορούσε να πάρει καλή ψήφο, ή ο Μπερνάρντο, ή ο Μπρόζοβιτς, ή ο Καζεμίρο. Γιατί αυτή εδώ είναι λίγο κάπως μέτρη, αλλά εντάξει. Ο Μπέργκουις επίσης, ένα ωραίο honorable mention. Και εδώ στην επίθεση, Μπενζεμά, Μέση και Εμπαπέ είναι το αναγκαστικό. Άμα η EA κάνει κάτι εκτός από αυτό, είναι λάθος. By the way, στο αρχικό βίντεο που έκανα με τη facecam, δεν είχα δει ότι υπάρχει Εμπαπέ. Και ναι, θα ήταν ακόμη μια ξεφτύλα που θα γινόταν σε εκείνο το βίντεο. Αυτό που είπα τέλος πάντων σε εκείνο το βίντεο είναι πως επειδή δεν είχατε τον Εμπαπέ, θα έβαζα τον Ράφαελ Λεάο αν δεν υπήρχε ο Εμπαπέ. Παρότι δεν πάω τον Εμπαπέ, φυσικά και αξίζει να είσαι την Team of the Year με αυτό που έκανε στο World Cup. Τώρα, honorable mention, μετά είναι μια άλλη επίθεση που άνετα θα μπορούσαν να γίνουν και οι τρεις Team of the Year. Χάλαντ, Οσιμέν, Ράφαελ Λεάο. Αυτοί οι τρεις top παίκτες. Top παίκτες. Για Team of the Year είναι η εμφανίση του φέτος. Ο Οσιμέν δεν μπορεί να το πάρει επειδή παίζει με την Νιγηρία ως εθνική κατά τη γνώμη μου, οπότε δεν μπορεί από εκεί να πάρει πόντους. Ο Λεάο 100% μπορεί να το πάρει. Ο Χάλαντ λόγω της Νορβηγίας δεν μπορεί, οπότε θα κοιτούσα για Οσιμέν και Λεάο honorable mention. Χάλαντ δεν πιστεύω να το αξίζει τόσο ιδιαίτερα ακόμη, μπορεί να μας δείξει πάρα πολλά περισσότερα στο μέλλον. Είναι μια μηχανή, μας κάνει αυτό που περιμένουμε, δηλαδή εντάξει, μην το περιμένουμε, μην το παραγαμίσουμε, δεν γιατί μου βγαίνει ακόμα. Ο Γκριεσμάν θα μπορούσε και θα ήλπιζα να είναι, αλλά μάλλον θα ήταν καλύτερο για έναν honorable mention. Δηλαδή έπαιξε πάρα πολύ ωραία ρε φίλε φέτος. Και με τη Γαλλία βασικά, με τη Γαλλία πάντα είναι το παίκτης. Τέλος πάντων, αυτά για τώρα, αυτά για το μηνύσι, τα τέλειω την ομάδα μου. Μπορείτε να με βρίσετε άνετα για την ομάδα, εντάξει, δεν λέω πως ξέρω ποδόσφαιρο. Παλιά ήξερα όταν έβγαζα βίντεο με για ποδόσφαιρο. Πλέον δεν βγάζω βίντεο για ποδόσφαιρο, δεν βλέπω ιδιαίτερα. Οπότε εντάξει. Το μόνο που ασχολήθηκα ελαφρώς είναι επειδή κάποιος στο Discord server, link κάτω στην περιγραφή, είπε. Έστειλε το match ΑΕΚ Παναθηναϊκός και λέει μαλάκες δεν είστε έτοιμοι για αυτό το match, κάτι τέτοιο είπε. Και του λέω μαλάκες θα είναι 90 λεπτά έπνος κυριολεκτικά και μου λέει 90 λεπτά ματσάρα. Ναι, εκεί έδειξα λίγο ball knowledge, φυσικά και ήταν 90 λεπτά ύπνος, ό,τι να είναι, αλλά ναι. Αυτό, πάμε λίγο στο FIFA για να πω και για κάτι άλλο που θέλω. Και είμαστε εδώ στο FIFA. Αυτό που ήθελα να πω πρώτα απ' όλα είναι πως ανέβασα ένα story στο Instagram όπου μιλούσα για κάτι. Πουλήθηκε για 2,50 ο Μάρκες. Τον είχα αγοράσει για 200, δεν το βλέπετε εδώ. Οπότε έβγαλα πάρα πολύ profit, πάρα πολύ γερό profit. Και τώρα έχουμε 400 και για να χτίσουμε τη νέα ομάδα. Ο Μάρκες έφυγε επειδή τον βαρέθηκα. Σίγουρα στα top CB φέτος, αλλά απλά τον βαρέθηκα, να είμαι ειλικρινής. Τέλος πάντων, Dynamic Duos που βγήκαν χτες αυτά είναι ο Λουκουίνιας και ο Κάρλος Κόρονελ. Και οι δύο κάρτες κατά φαίνονται, να είμαι ειλικρινής.
δηλαδή τι σκάτα, δεν έκανα cross. Το ξέχασα τελείως. Είχα βάλει cross η νέα ομάδα που ήθελα να φτιάξω και ξέχασα να πάω να κάνω build. Ναι, αυτή είναι η ζωή μου. Μαλάκα, πώς είμαι τόσο καραγιός. Θα πεθάνω ρε μαλάκα τα γέλια. Τέλος πάντων, ανέβασα ένα story στο Instagram. Επίσης υπάρχει κάποιος περιγράφει το Instagram. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από Πολιτάνο. Θα τον ήθελα και αυτόν στην ομάδα. Τη νέα που φτιάχνω, η νέα ομάδα που φτιάχνω, by the way, όπως έχω πει, δεν θα έχει μέσα Μπαπέ και Μέση, μόνο και μόνο για να μην λέτε μαλάκα, παραπονιέσαι για κάρτα 1,7 εκατομμύρια. Θέλετε να μην παραπονιέμαι, οκ, okay, θα τον βάλω πάγκο. Θες να κλάψεις που τον έχω πάγκο, να μην μου έλεγε εσύ είσαι άχρηστο, δεν ξέρεις το χρησιμοποιείς. Ό,τι θες, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ τόσο άλλο κλεγόμουν που τον έχω, δεν μου αλλάζει κάτι, δεν μου αλλάζει κάτι, ίσα θα έχω λιγότερα να κλαίγομαι. Τώρα, στο άψο βαριέμαι να κάνω, που είναι πάρα πολύ κακό. Και έχουμε ένα 88 plus Midor FIFA World Cup. Ο μπρο, what, αυτό είναι τρελό. Αυτό είναι τρελό price. Α, ναι, βλέπατε λίγο zoom in τόση ώρα το. Μαλάκα, είμαι τραγικός YouTuber. Α, καλά. Δεν πειράζει, αφού το έχω, που το έχω zoom in, πάμε να ανοίξουμε πάλι το browser για να δούμε λίγο ποιοι είναι η Mid και η FIFA World Cup. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαστε Footbin. Πάμε εδώ, FIFA 23 players. Παπαπαπ. Να το κουνήσουμε λίγο την κάμερα. Οπ. Έγινε μαλάκι. Ναι, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Ωραία, τώρα εδώ πάμε version. Κατεβαίνουμε. Αυτό που έλεγα για το Instagram, πήγα να το πω τρεις φορές το ξέχασα. Είναι, ανέβασα story, είπα να ψηφίσετε. Προσωπικά πιστεύω ότι οι Team of the Year nominees θα έπρεπε όλοι να πάρουν μία στην ένα κάρτα. Γιατί? Επειδή είναι Team of the Year nominees, φίλε. Είναι κάρτες που ο Borja Iglesias δεν θα πάρει καμία καλή κάρτα, αλλά είναι νομινή. Για να το θεωρεί η EA νομινή, εγώ πιστεύω πρέπει αναγκαστικά, δεν έχει άλλη επιλογή, να του δώσει μια special κάρτα. Πρέπει. Και αυτή η special κάρτα να του καλεί. Επειδή είναι Team of the Year nominee EA. Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπουμε εδώ έχουμε πάρα πολλές μαλακίες που μπορούμε να βγάλουμε, αλλά έφυγε και πολύ σκουπίδι επίσης. Οπότε μεγάλη πιθανότητα για να βγάλεις κανένα W. Και τώρα που είναι η FIFA World Cup, δεν έχω ιδέα. Νάτι, World Cup Icons. Οι οποίοι έχουμε. What? Πώς υπάρχει δεύτερο page, ρε bro? Τι είναι το δεύτερο page? Α, καλά. Καλά, αυτή εδώ που τα λέμε δεν σε πήρασαν ιδιαίτερα, αλλά. Οπότε βγήκε. Okay. Ο Loudrop θα σε πείραζε όντως. Ο Σούκερ θα σε πείραζε, επειδή αυτή εδώ είναι η καλή υποτίθεται. Ο Σούκερ εμένα δεν θα με πείραζε ιδιαίτερα. Σεφτσένκο είναι usable όλοι, όπως έχω πει, αλλά το θέμα είναι ότι θα σε πείραζε. Οπότε πιστεύω από Bobby Moore και πάνω δεν έχεις παράπονα ό,τι και να βγάλεις. Εγώ θα προτιμούσα να μην βγάλω αυτό το σκουπίδι, βέβαια, γιατί το έχω ήδη στην ομάδα μου, όχι τίποτα άλλο. Καλός είναι, αλλά please me. Οπότε πάμε άλλη μια πίσω στο FIFA. Αυτή τη φορά δεν ξέχασα να κάνω σωστά το zoom. Και τι ήθελα να πω για το νομινή που το πήγαινα. Πιστεύω ότι αυτό αξίζει. Έβαλα να ψηφίζετε και η άλλη επιλογή ήταν επειδή σίγουρα το αξίζουν. Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι. Άμα κάποιο που δεν το αξίζουν είναι μαλάκας. Είσαι καλά, έγινε Team of the Year νομινή, ρε μαλάκα. Team of the Year νομινή, δεν πήγαμε στη λαϊκή. Δεν έβαλε γκολ με την Μπαρθελώνα. Που έβαλε hat-trick ένα στοιχείο στη πάσα από την 8η Ισπανία, ας πούμε. Μπήκε Team of the Year. Νομινή. Δηλαδή, σε θεώρησε η EA από όλες τις εταιρείες. Έναν παίκτη τόσο καλό. Και θες να μου πεις πως δεν θα πάρεις καν κάρτα. EA. Είναι παράλογο. Δώστε τα καημένα μας αυτά παλικάρια μια special κάρτα που να έχει συνένα. Είναι το λογικό. Ο λόγος που δεν το κάνει φυσικά η EA είναι επειδή αυτό θα χαμίσει το market. Και πολλοί το είπανε ότι δεν πρέπει να γίνει γιατί θα χαμηθεί το market. Δεν με νοιάζει. Η EA, ας πεθάνει το market. Απλά δώσε στα παιδιά μας αυτό που τους αξίζει. Για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο FIFA. Πρέπει να γίνει. Η EA, πρέπει να δώσεις special καρτούλες τους νομινοί, οι οποίοι θα έχουν συνένα τουλάχιστον, επειδή είναι νομινοί. Αλλιώς μην τους βάλεις νομινοί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί να είσαι νομινοί χωρίς τίποτα. Τι το περάσαμε εδώ, EA?
Έτσι γίνεσαι νομινή, νομίζεις. Οι τυπάδες ίδρωσε ο κόλος τους, όχι όπως ιδρώνεις αυτούς που παίζουν Fortnite ή FIFA για, στην περίπτωσή μας. Σοβαρά δούλευαν όλη μέρα και εσύ θα τους πεις «ΟΚ, αλλά γιατί δεν κάνεις κάτι παραπάνω, δηλαδή τι θες να κάνουν για να πάρουν special κάρτα αλλά και να χτίσουν fanbase ρε EA». Μένα αυτό λίγο μου τις πάει με την EA, πολλές φορές. Τέλος πάντων, τώρα το δεν ξέρω κυριολεκτικά τι κάνω, απλά προάσαμε να χτίσω το SBC, δηλαδή μαλάκα τι γίνεται. Πως δεν είναι αυτό 87 ομάδα, δες τι δίνω. Δες τι πρέπει να δώσω για να πάρω μια 87 ομάδα. Ρε φύγε από εδώ. Λοιπόν, Μπενζεμά έρχεται σε κλάτς. Ήθελα να κάνω και εικόνες SBC ο μαλάκας. Μπενζεμά έρχεται σε κλάτς που λέτε. Και για να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Θα πάμε να πετάξουμε έναν 87 εδώ. Οπ και έγινε. Μάλλον ο Μπέκαμ θα φύγει στο άλλο SBC από ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, δίνω 2 εντάρτες, έναν 89 και έναν 87. Κάτι το οποίο δεν θες να κάνεις γενικά. Αλλά εγώ το κάνω. Τώρα, ποιο είναι το άλλο θέμα. Δεν θυμάμαι. Ναι, είναι duplicate το Σον. Οπότε θα μπορούσα να τον πάρω πίσω. Ο παίρνει πω δεν είναι πάκρα, μαλάκα. Ξέρεις πόσα πάκ πρέπει να ανοίξω. Δες τι έχω μαζέψει. Παίρνει πω δεν είναι πάκ. Είναι πάκ, Πω είναι πάκ. Καλό από τη μία. Επειδή τώρα θα πάμε να ανοίξουμε τα σκουπίδια. Όχι. Πάμε ή δεν πάμε. Πρέπει να ανοίξω 14 πάκ, μαλάκα. 14. Ωρε πούστη, το πρώτο μου δεν ήθελα να το αφήσω έτσι απλά. Α, μαζεύει σκόνη εκεί. Τα 378 plus. Τι γίνεται τώρα, ρε μαλάκα, τι να ανοίξω. Να ανοίξουμε αυτά. Λοιπόν, όχι, θα κάνουμε τη μεγαλύτερη μαλακία που μπορώ να κάνω. Θα περιμένουμε για να πάμε στο web app. Είναι η μόνη επιλογή, είναι η μόνη επιλογή, σοβαρά. Θα το ανοίξουμε από web app. Ή όχι. Ειλικρινά δεν ξέρω, νομίζω το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις εύκολα. Τέλος πάντων, άντε ας έχουμε ένα μικρό pack opening. Τι θα ανοίξουμε λοιπόν. Θα ανοίξουμε ό,τι έχουμε tradable. Γιατί, επειδή δεν θέλω να έχω τη μοδηγία tradable. Θα με πονέσει αν έχω τη μοδηγία tradable. Ξεκινάμε ένα walkout, το οποίο θα είναι Καζεμίρο, και μου έχει ανοίξει λίγο τώρα τελευταία. Μπορεί να φταίει και το ότι δεν ανοίγει κανένα pack. Οπότε μου έχει μείνει όλο το pack lag. Για αυτούς παραπονιούνται λέω. Πήγε να άνοιξε κανένα pack, μου λες «Ω μπρο, δεν βγάζω τίποτα, βγάζεις Griezmann, 30k κάρτα μπρο». Μπρο. Ειλικρινά το μεταξύ, τώρα που έφτασα 9 νίκες. Που έφτασα, που έμεινα μόνο σε 9 νίκες βασικά πρέπει να πω. Δεν είναι κάτι να φτάσει αυτό. Αυτό που έχω καταλάβει είναι πως πρέπει να τους σεβόσαστε αυτούς που βγάζουν καλά πράγματα. Δηλαδή, πως αντέχεις ρε μαλάκα να παίζεις τόσα μάτσα να τον παίρνεις. Σοβαρά, δηλαδή κάθισα και έχασα σε 11 μάτς. 11 μάτς, ξέρεις τι είναι 11 μάτς. Εσύ παίζεις 11 μάτς έτσι, βαϊμπάρεις. Εγώ παίζω 11 μάτς, πονάει η ψυχή μου. Και αυτοί που λένε, μπρο, γκρινιάζει το μεταξύ στο βίντεο. Πάλι θα αναφερθώ, επειδή δεν έχω κάτι να κάνω, κάτι να πω ενώ ανοίγω packs. Αυτοί που λένε, μαλακά, πολύ παραπονιάζει το βίντεο. Το βίντεο, δεν ξέρω αν είσαι τυφλός ή κάτι. Το βίντεο λεγόταν 15 λεπτά πόνου. Δεν αναφερόταν μόνο σε μένα που ήταν πόνο στο gameplay. Αναφερόταν και σε σένα που για κάποιο πούστη λόγο άνοιξες να το δεις. Τώρα τα mega pack είναι top packs. Είναι top packs. Αλλά είναι tradable. Όπως είπα, θα ανοίξουμε τα tradable. Ναι. Top packs by the way. Θέλω να βγάλω καμιά special. Yay, άμα ακούς, ξέρω εγώ. Τώρα κάποιος μπορεί να μου πει η τιμή δεν γίνεται σε βόλευε να είναι tradable. Όχι. Για ποιο λόγο? Απλά όχι. Δεν θέλω να έχω Team of the Year tradable να βγάλω. Α, by the way, για όσους νομίζουν ότι άμα κρατάς packs δεν θα είναι Team of the Year μέσα, θα είναι. Το είπε ο Foot Mentor. Ό,τι λέει ο Foot Mentor τον πιστεύουμε, είναι ο θεούλης του FIFA YouTube. Άμα δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός, τότε δεν ξέρω πώς ξέρετε ποιος είμαι εγώ, δηλαδή. Κυριολεκτικά. Να ανοίξω το πρώτο Team of the Week pack. Ό,τι και να κάνω, χαμένο θα πάει. Θα βγει καλύτερη Team of the Week. Μάλλον θα βγει. Ας ανοίξουμε τα 78 plus. Γιατί όχι. Σκατοπακ. Γιατί όχι όμως. Το πρώτο δεν έχει τίποτα. Το βίντεο by the way έχει φύγει 20 λεπτό ήδη. Νομίζω.
Πάμε για 30 λεπτό βίντεο. Α, βαριέμαι το να πάω να ανοίγω εκείνα. Ό,τι βρω μπροστά μου ανοίγω. Απλά να ανοίγω τα πολύ μεγάλα packs. Γι' αυτό μου τους πάει να μαζεύω. Savage είναι αυτός. Τόσο μαλάκα πως έχει μείνει τόσα χρόνια σαν δελέτικο χωρίς να παίζει καν. Ή παίζει και απλά δεν το ξέρω εγώ. Ναι, και γι' αυτό το λόγο δεν ανοίγω τα 30 packs. Απλά τους πετάω κουικσελάκι. Υπάρχουν γενικά πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσα να τα βάλω αυτά τώρα. Επειδή είδατε πως υπάρχουν και τα 80 plus και τα 81 plus και τις κατά υπάρχουν, αλλά δεν με νοιάζει. Κυριολεκτικά. Oh, yay. Δεν καταλαβαίνω επίσης γιατί το έχει μαξέρεσαι να βλέπεις 30 pack. Όχι, ειλικρινά. Ποια είναι η λογική σε αυτό? Δηλαδή ξέρω να τυπάω ο οποίος έχει μαζέψει 1000 pack ήδη. Γιατί είμαι of the year. Μαξέρεσαι 999 το πάνω αριστερά, αλλά μπορείς να βρεις άμα έχεις 1000, το ξέρεις. Τραγικό. Τραγικό. Και αυτή τη στιγμή το content για όσους λένε μπρο δεν είναι καλό. Ανοίγω packs. Τι παραπάνω θες για content? Μπορώ να βάλω στον τίτλο τεράστιο pack opening και δεν θα λέω ψέματα. Γιατί όντως είναι τεράστιο pack opening. Δες πως έχω ανοίξει. Αυτό το σίγουρα είναι άθλιο pack, ας πούμε. Δεν ξέρω καν γιατί το κρατάω. Κάτι τέτοια πρέπει να βρω να ανοίξω. Δεν ξέρω γιατί ανοίγω τις άλλες μαλακίες. Οκ, okay, εσύ εδώ ούτε καν θα σε κοιτάξω. Απλά φύγε Quixel. Αυτό το σώμα πρέπει να το κάνω recover, μαλακά. Και το recover system CA είναι για τα πανηγύρια, άστο. Έχω κι άλλο τέτοιο. Πόσα τέτοια έχω? Αυτά τα έχω. Γιατί υπάρχει. By the way, βλέπετε πώς πάει το packlack. Που λέγατε για τον Griezmann. Οκ, okay, έβγαλα υποθέτω έναν. Και τον Griezmann που είμαι ευχαριστημένος. Μαλάκα, γιατί έχει τόσο κακές θέσεις, by the way, ο Griezmann. Ο Griezmann έχει θέση right wing, η μία θέση. Και η άλλη του θέση είναι. Τι ήταν? Έχουμε εδώ. Small Prime Gold, Winter Wildcard Mystery Pack. Ας ανοίξουμε το Mystery Pack γιατί έχει πλάκα αυτό. Βγάλαμε. Α, ναι. Είναι και ένα τα guarantee που βγάζει κολοκάρτες. Βγάλαμε Klaus. Οκ. Okay. Ναι. Ευτυχώς που το άνοιξε αυτό, αφού είναι τα guarantee. Είναι αυτά που έχουν σίγουρα έναν παίκτη μέσα, αλλά είναι ερωτηματικό για να είσαι σε μια φάση. Ό,τι θα έχει αυτό μέσα, παίκτη θα έχει, ρε μαλάκα. Πρέπει να σου δώσει η EA κάτι καλό. Και έχουμε ένα Small Prime Gold Players Pack. Και μετά χρειαζόμαστε άλλο ένα pack, νομίζω. Και έχουμε τελειώσει από τον πόνο. Όχι τον τερματοφύλακα του Μαρόκο. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Είμαι πάρα πολύ cringe. Ειλικρινά. Τέλος πάντων, και άντε, άνοιξε και ένα τέτοιο εδώ για να είμαστε ok. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε εντελώς τέλεια. Μπορούμε να δούμε όλα τα pack και μπορούμε επιτέλους να δείξουμε το Team of the Year. Έχει περάσει ένα τέταρτο, έχει φύγει όλο το pack lag. Γιατί οι πάντες έχουν σκουπίσει, έχουν γλύψει τα πάντα. Έχουν ανοίξει εκεί το βαζάκι με τις κάρτες που έχει η EA. Το έχουν καθαρίσει τελείως, να ξέρετε. Ουσιαστικά, εγώ έτσι έχω καταλάβει πως λειτουργεί η EA. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Οι τυπάδες είναι ένα βαζάκι, το έχουν εκεί στη γωνία. Έχουν πετάξει μέσα όλες τις κάρτες που μπορείς να βγάλεις. Και 5-6 φορές, όσο χειρότερη κάρτα, τόσες περισσότερες φορές υπάρχει. Αυτός πόσο πάει στο market, γιατί ειλικρινά θέλω να τον βάλω στο GPC. Πάει 200 γέι. Ναι, δεν τον βάλω στο GPC. Ναι, και λένε, όποιος έρθει πρώτος παίρνει καλά πράγματα. Όποιος δεν έρθει πρώτος παίρνει ό,τι μείνει. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς να βλέπεις μόλις βγαίνει ένα pack όλοι να είναι σε φάση «Ω μπρο, έβγαλα πελέ ρε μαλάκα». Και μετά πας και το ανοίγεις «Ω τσιμίκαρος, έκανα pre-order την icon του». Δηλαδή τι στο μπούτσο. Παρότι ο τσιμίκας, να είμαι σοβαρά τώρα. Μαλάκα, νομίζω δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά τον πάω full πολύ. Το αστείο, ποιο είναι? Δεν ξέρω γιατί λέω όλες αυτές τις μαλακίες. Ξοδεύω απλά χρόνο για το βίντεο, ενώ θα μπορούσα να το κάνω skip. Αλλά θέλω και εγώ να κάνω κάτι όταν τα κάνω αυτά και το να μιλάω είναι φασαίο. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι, όταν ο Τσιμίκας θέλει να πάρει τη μεταγραφή, πώς κατά δεν είναι αυτό αρκετό? Οκ, τι θέση έχει παραπάνω από τη ζωή μου. Ναι, όταν ο Τσιμίκας θέλει να πάρει τη μεταγραφή του, μιλούσα με έναν φίλο μου, ο οποίος είναι Tottenham. Και Tottenham τότε δεν ήταν στα καλά της. Πότε ήταν, να μου πεις. Δίκιο θα έχεις, αν μου το πεις. Και μου λέει, ξέρεις μπρο, η Tottenham χρειάζεται ένα παίκτη. Και του λέω, άκου εδώ, πας παπαπα, παίρνεις τσιμίκαρο, σου έχει φτιάξει τα πάντα. Θα παίξει striker, cam, CB, RB, LB, ό,τι θες θα το παίξει, ό,τι θες ο τσιμίκαρος. Επόμενη μέρα
Η Liverpool πήρε Τσιμίκα. Είχε τόση πλάκα όταν έγινε αυτό. Ωραία, δίνουμε τον Μπουφάλ μια χαρά. Θα ήθελα λίγο να το κρατήσω βέβαια και έτσι ξεφορτωνόμαστε και άλλο φοντεράκι για να πάρουμε το νέο φοντεράκι. Λοιπόν, ας μαντέψουμε όλοι πόσο overall θα είναι το νέο φοντεράκι που θα βγάλουμε. Πιστεύω 88. Πάμε λίγο το βίντεο σχεδόν μισή ώρα. Δεν ξέρω πόσο θα βγει με το edit, αλλά για μένα είναι μισή ώρα. Πάμε full πίσω. Οπα. Δεν πάμε full πίσω και το ανοίγουμε. Please EA, απλά δώσε Cruyff. Θα είναι walkout και θα είναι ο γαμημένος ο Stoichkov. Άρε μαλάκα EA, είσαι τόσο πουτάνα εταιρεία. Είσαι τόσο καλά πουτάνα. Μαλάκα. Δεύτερο icon που βγάζω duplicate. Μαλάκα, δεύτερο icon που βγάζω duplicate. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω καθόλου, δεν το πιστεύω. Με τίποτα δεν το πιστεύω. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι και καρτάρα. Θα τον δοκιμάζω σίγουρα, επειδή η άλλη του κάρτα είναι ιδέα, αλλά... Έβγαλα... Τι ήτανε... Mid... Μπούτρα. Κάτω, θα σημαίνει πως δεν πρέπει να κάνω ανοίξω όλα τα λαπάκια, επειδή ήταν πριν τα 70. Δεν καμιάσαι. Έβγαλα mid μπούτρα. Επόμενη μέρα... Επόμενο icon pack, βγάζω base μπούτρα. Έκανα με το δικό μου φόντερ τον Stoichkov. Και βγάζω Stoichkov. Απίστευτο. Απίστευτο. Ειλικρινά απίστευτο. Απίστευτο γιατί. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό το pack λέγουμε για όσοι με λένε κολόφαρδο. Δεν θα παραπονεθώ, έχω βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ναι, μπορούσε να μην είναι duplicate ας πούμε. Απλά βγάλουμε τον χειρότερο παίκτη, μην μου βγάλει duplicate. Δεν θα είχα πρόβλημα να έχω έναν Lineker στο club να μου βρίσκεται. Αλλά μου έδωσε 90 φόντερα μαλάκα, έδωσα 2,91 άριδες. Αυτό είναι που έλεγα. Έχουν σκουπίσει το καλαθάκι ό,τι σου μείνει το πήρες. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάτσε ευχαριστώ για περισσότερα. Δείτε τα link στην περιγραφή, Discord server και facoin.com που είναι ο χωρικός αυτού του βίντεο. Επίσης υπάρχει το Instagram όπως είπα που μπορεί να ανεβάσω που και που κανένα poll και μαλακιούλες. Όλα στην περιγραφή τα links, ναι. Αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.